Όπως είπε και η εισηγήτριά μας και στη χθεσινή συζήτηση αλλά και στη σημερινή, τα άρθρα του νομοσχεδίου, μάλλον το νομοσχέδιο αφορά σε μια σειρά από άρθρα ως προς το περιεχόμενό τους, που κυρίως στοχεύουν να διαχειριστούν δυσλειτουργίες είτε ζητήματα αρμοδιοτήτων που έχουν προκύψει τόσο σε επίπεδο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και των εποπτευόμενων οργανισμών του, αλλά και αντίστοιχα διευκολύνσεις, προσαρμογές σε κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα. Θεωρούμε πως σε καμία περίπτωση όμως δεν δίνει το νομοσχέδιο, δεν προωθεί λύσεις, δεν απαντά στα αυξημένα προβλήματα και τις ανάγκες των αγροτών και των κτηνοτρόφων, αλλά και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων τόσο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και στους οργανισμούς εποπτείας του. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να προωθείται την πρόβλεψη, την πρόσληψη βιονομικών στον ΕΛΓΑ, προκειμένου να χειριστούν υποθέσεις, μηνύσεις αγροτών κτλ. Που έχουν συσσωρευτεί, γιατί είναι αναγκαιότητα, δεν διαφωνεί κανένας. Όμως την ίδια ώρα, στον ΕΛΓΑ, η υποστελέχωση έχει χτυπήσει κόκκινο, τόσο σε γεωτεχνικό αλλά και σε διοικητικό δυναμικό προσωπικό, και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πέραν από πιεστική έχει και συνέπειες φυσικά στο έργο και στις υπηρεσίες του συγκεκριμένου οργανισμού. Μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω, αφού μέσα στην περίοδο της πανδημίας απολύθηκαν γεωτεχνικοί συμβασιούχοι, ενώ με το εργαλείο της κινητικότητας μετακινείται προσωπικό για να μπαλώνονται τρύπες ανοίγοντας άλλες. Συγχρόνως, ο μέσος όρος ηλικίας του μόνιμου προσωπικού που είναι άνω των 50, γεγονός που σημαίνει και επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες προσλήψεις αφετέρου, σταδιακά αυτό το δυναμικό τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, οξύνοντας περαιτέρω την κατάσταση. Και ακριβώς αυτή η απαξίωση, για την οποία ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις, ακουμπά στον διακηρυγμένο στόχο εδώ και χρόνια για την ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ. Εξάλλου, το έργο είναι γνωστό, όπως συνέβη και συμβαίνει σε μια σειρά τομείς ευθύνης του κράτους, αφού αποτελεί πολιτική επιλογή όλων των κυβερνήσεων έως σήμερα. Και ακριβώς σε αυτές τις πολιτικές οφείλεται ότι ο ΕΛΓΑ δεν έχει γεωπόνους, δεν έχει κτηνιάτρους, άλλες ειδικότητες αναγκαίες που ερίστον παρόδο όλοι οι υπουργοί γεωργίας και οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν αυτές τις ελλείψεις, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα έως σήμερα. Και η αναγκαιότητα αυτή ακουμπά στα ζητήματα λειτουργίας του ΕΛΓΑ κατ' επέκταση παροχής υπηρεσιών στους αγρότες για έγκυρη αλλά και άμεση διάγνωση, καταγραφή, αποζημίωση των καταστροφών της παραγωγής αγροτών και κτηνοτρόφων αντίστοιχα και του φυτικού αλλά και του ζωικού τους κεφαλαίου. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής που ασκείται διαχρονικά και διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις, έχει μετατραπεί ο ΕΛΓΑ σε οργανισμό αγροτικής ανασφάλειας, επιβάλλοντας τους αγρότες κτηνοτρόφους αυξημένα και τσουχτερά ασφάλιστρα, ενώ δεν τους παρέχεται πραγματική ασφαλιστική κάλυψη. Εξάλλου, ο ΕΛΓΑ εδώ και μια δεκαετία πλέον στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και κτηνοτρόφων. Αφού όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά από το 2011 δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ στον ΕΛΓΑ, παρόλο που στον κανονισμό λειτουργίας του, που ψήφισαν κυβερνήσεις, έπρεπε να δίνονται 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Αποτέλεσμα, ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ να καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και κτηνοτρόφων. Και κατά συνέπεια και τα χρήματα που δίνονται ως αποζημιώσεις να είναι λιγότερα από αυτά που δίνουν οι αγρότες κτηνοτρόφοι στον ΕΛΓΑ. Και αυτά συμβαδίζουν με τις μικρές και κουτσουρεμένες και άδικες αποζημιώσεις για τους παραγωγούς που δεν αποζημιώνονται, αφού ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν καλύπτει όλα τα ζημιογόνα αίτια. Και δεν αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή, ενώ τη ζημιά στο κεφάλαιο, ζωικό, φυτικό κτλ., τις παραπέμπει στα ψίχουλα των ΨΕΑ, και αυτό με προϋποθέσεις αν και πότε θα πάρουν έστω ένα μικρό ποσοστό αποζημίωσης. Και δείτε, μια σειρά από τις αιαρινές καλλιέργειες που έχουμε αναδείξει και μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μια σειρά από τις αιαρινές καλλιέργειες, για παράδειγμα στη Θεσσαλία, και όχι μόνο, αλλά εν προκειμένου στη Θεσσαλία, σε Λάρισα, Μαγνησία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, υπέστησαν καταστροφές από τα καιρικά φαινόμενα. Οι αγρότες θα μείνουν χωρίς εισόδημα. Τι θα κάνετε? Πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα? Είτε αυτό αφορά στα αναγκαία για την επιβίωσή τους, είτε αφορά τα έξοδα για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, είτε για να ανταπεξέλθουν στα χαράτσα, τη φορολογία, τα τσουχτερά ασφάλιστρα και ουκέστην αριθμός,
των αναγκών που προκύπτουν από τα μέτρα και τις πολιτικές που ασκείτε και εσείς, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, επιβαρύνοντας τους αγρότες με δυσβάστατα οικονομικά βάρη. Έτσι, την ίδια στιγμή που καλύπτεστε υπουργοί, κυβερνήσεις πίσω από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, γιατί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι υπουργοί Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης το ίδιο κάνανε, που ένας κανονισμός που όντως πρέπει να αλλάξει, δεν παίρνετε κανένα μέτρο αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος όμως. Ή μια σειρά μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και ελάφρυνσης του πληγιάντου. Μάλιστα, έρχεστε και αξιοποιώντας την πανδημία με τα οικονομικά μέτρα που προωθείτε και στον αγροτικό τομέα και ενισχύετε με κονδύλια ποιους. Με φινά δάνεια, επιδοτήσεις και πάει λέγοντας ποιους. Τους χονδρεμπόρους και βιομήχανους τροφίμων. Ποτοποιούς και πάει λέγοντας. Ενώ για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο βιοπαλαιστή δεν προβλέπεται τίποτα. Για αυτούς καλά κρατεί ο συνεχόμενος εκβιασμός μεγαλεμπόρων, εμπόρων, βιομηχάνων για να διοχετεύουν και να παραδίδουν τις παραγωγές τους κάτω από το κόστος παραγωγής, κερδοσκοπώντας παράλληλα σε βάρος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Και το πρόσφατο παράδειγμα για το μετογάλα και το εγωπρόβειο κρέας που πουλήθηκε πάθυνα στους εμπόρους το Πάσχα δείχνουν αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Αλήθεια, συγκαταλέγεται στα εξυγχρονιστικά, όπως είναι και ο τίτλος του νομοσχεδίου, μέτρα η πρόβλεψη για το ανταποδοτικό τέλος για τα νεκρά ζώα που θα επιβαρύνεται ο παραγωγός. Γιατί φυσικά και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, να τηρούνται οι υγειονομικοί τρόποι, οι κανόνες συλλογής και διαγύρισης των νεκρών ζώων από ασθένειες και πάει λέγοντας. Όμως το ζήτημα είναι ποιος θα πληρώσει. Εσείς τα φορτώνετε στον παραγωγό, προσθέτοντας ακόμα ένα βάρος. Ενώ εμείς αυτό που λέμε και προτείνουμε, αυτή η υπηρεσία θα έπρεπε και πρέπει να παρέχει το δωρεάν τις κρατικές αρμόδιες υπηρεσίες. Ή για παράδειγμα, στο άρθρο που αφορά τα ζητήματα των εγγύων βελτιώσεων των έργων. Το βασικό είναι πως μεταφέρεται μια αρμοδιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην τοπική διοίκηση. Έτσι λοιπόν η διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση των εγγυοβολητικών έργων που υπάρχουν ή όσων θα κατασκευαστούν, φορτώνονται στους δήμους. Μεταφέρονται λοιπόν στους δήμους χωρίς τους αντίστοιχους φόρους. Και πώς θα τα λειτουργήσουν, πώς θα τα συντήρησουν οι δήμοι ή με τι προσωπικό, κονδύλια κτλ. Γιατί όλοι γνωρίζετε, όλοι γνωρίζουμε πως οι περισσότεροι δήμοι είναι καταχρεωμένοι. Άρα τι θα συμβεί, το πιο πιθανό είναι και αυτά τα έργα να δοθούν μέσω των δήμων σε ιδιώτες, δηλαδή ιδιωτικοποίηση, και φυσικά οι δημότες, αγρότες, κτηνοτρόφοι να πληρώνουν νέα χαράτσα. Συνεπώς, πέρα από τον όποιο τεχνοκρατικό χαρακτήρα του, το νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει, να συμβάλλει με τις διάφορες διατάξεις του στην ενίσχυση ακριβώς αυτής της πολιτικής υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, βιομηχάνων και μεγαλεμπόρων, που υλοποιείται βεβαίως και στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Και ακριβώς επειδή υπηρετείται όλες οι κυβερνήσεις το κέρδος, τον υπέρτατο νόμο του καπιταλιστικού συστήματος, δεν μπορείτε, ακόμα και αν θέλετε που δεν θέλετε, να δώσετε λύσεις στα τεράστια και οξυμένα προβλήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, ιδίως των μικρομεσαίων. Και αυτή την πολιτική χρειάζεται να βάλουν στο στόχαστρο και να την ανατρέψουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που βλέπουν καθημερινά τη θηλιά να σφίγγει στο λαιμό τους, οδηγώντας τους στο ξεκλήρισμα και στον ξεριζωμό από τη γη τους και το βιό τους. Στο χέρι τους είναι.